ρυθμούς του καρναβαλιού χορεύει ξανά μετά από 3 χρόνια πανδημίας η Πάτρα και οι δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που την έχουν κατακλείσει. Περνάμε υπέροχα, επιστρέψαμε στην κανονικότητα, παιδιά, και τώρα δεν μας σταματάει τίποτα. Πατρινό καρναβάλι! Περίπου 60.000 καρναβαλιστές ξεχύθηκαν το απόγευμα στους δρόμους της Πάτρας στη μεγάλη ποδαράτη παρέλαση. Όλη η πόλη είναι γεμάτη με κόσμο, με χαμόγελα, όλοι χορεύουν, διασκεδάζουν αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη. Η πόλη έχει βουλιάξει από επισκέπτες σημειώνοντας ρεκόρ 20 ετίας. Ξεσαλώνουμε, καλό καρναβάλι σε όλους. 200.000 άτομα από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν δώσει ραντεβού για ξεφάντωμα μέχρι πρωία στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Καρναβαλιστές έχουν έρθει από πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Βόλο, τη Λάρισα και την Κρήτη. Έχουμε έρθει από τη Θεσσαλονίκη για 4 μέρες. Μετά από 3 χρόνια το Πατρινό Καρναβάλι επιστρέφει με την παρέλαση των αρμάτων. Σας εύχομαι σε όλους καλό καρναβάλι, στην Πάτρα, την πρωτεύουσα του κόσμου. Η φετινή παρέλαση στέλνει ένα ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα. Το άρμα της βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού είναι αφιερωμένο στην ειρήνη. Ξεχωριστό και το άρμα Imagine με τον Τζον Λένον και το βανάκι του που συνθλίβουν το τάγκ του πολέμου. Δεν λείπουν όμως και τα σατυρικά άρματα όπως το Hell Oil, αφιερωμένο στην κολλασμένη τιμή της βενζίνης, και το Rabbit Test Show, εμπνευσμένο από τα τεστ της πανδημίας. Μαζί του, η Ευρωβουλευτής Εύα Ζαμέ Κοροπή Μακρόπουλο. Την παράσταση έκλεψε ο Εμμύρης του Μπατάρ και η συνοδεία του που ήρθαν για να σώσουν το λαό μοιράζοντας πετροδολάρια. Με την κυρία Καϊλή έφερε χρήμα, βαλίτσες. Στην Πάτρα βρίσκονται επιποδώς 600 αστυνομικοί, ενώ συνεχίσουν οι έλεγχοι για ποτά μπόμπες. Χτες ήρθε ο έλεγχος του υγειονομικού, μπήκε μέσα και κατέβασε όλα τα μπουκάλια, μέχρι και τα γάλατα. Προσέχουμε, εννοείται, δικό μας μπουκάλι. Να ξέρουμε τι πίνουμε. Είμαστε εξοπλισμένοι. Έχουμε και στη τσάντα ουίσκια και βότκες. Το Πατρινό Καρναβάλι θα κορυφωθεί αύριο με τη μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και την καύση του καρνάβαλου. Με την ψυχή τους διασκέδασαν για μία ακόμη φορά εκατοντάδες παιδιά στο ναύπλιο, ψάχνοντας τον κρυμμένο θησαυρό σε πισίνα γεμάτη σαπουνάδα και βουτώντας το πρόσωπό τους σε λεκάνη με γιαούρτι. Με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ξεφάντωσαν εκατοντάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών το βράδυ της Παρασκευής στα Γρεβενά. Την τιμητική του είχε ο Μίλτος Τεντόγλου και το viral τραγούδι που γράφτηκε για αυτόν. Την Τόγλου από τα Γρεβενά, του σπίτσο που ξεγέρα. Το έθιμο της κριτικής Καντάδας αναβίωσαν χθες παραδοσιακά μαθητικά σύνολα, συνοδεία έμπειρων μουσικών μέσα στα σοκάκια του Ρεθύμνου. Τυμπανιστές και μαζορέτες έδωσαν το ρυθμό στην Έδεσα σε μια αποκριάτικη διαδρομή, προπομπό της μεγάλης αποψινής παρέλασης. Τα παραδοσιακά μπουλούκια γιόρτασαν τις φετινές απόκριες στη Λάρισα. Θείες μεταμφιεσμένων συνοδεία μουσικών ξεσήκωσαν την πόλη με χορούς, τραγούδια και έθιμα όπως η απαγωγή της νύφης. Σύνδεση τώρα με τον Χρήστο Στρατουλάκο στην Πάτρα, όπου από ό,τι βλέπουμε διεξάγεται η παρέλαση χωρίς τα άρματα, η βραδινή. Χρήστο. Γιάννη, 60.000 καρναβαλιστές είναι στους δρόμους. Μετά από τα 3 δύσκολα χρόνια της πανδημίας, οι πολίτες επέστρεψαν και πάλι και το καρναβάλι είναι εδώ. Βλέπετε λοιπόν την εικόνα από τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, 60.000 καρναβαλιστές. Ξεκίνησε η μεγάλη αυτή νυχτερινή ποδαράτη στις 18:30 και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 11. Πάνω από 200.000 είναι οι επισκέπτες, Γιάννη. Ενώ να σου πω ότι αύριο έχουμε την παρέλαση η οποία θα ξεκινήσει στις 2. Βλέπετε λοιπόν τον κόσμο, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλοι οι Πάτρα, μικροί, μεγάλοι, διασκεδάζουν και περνούν καλά μετά τα 3 εξαιρετικά δύσκολα χρόνια τα οποία βιώσαμε και δεν είχαμε καρναβάλι. Να σου πω ότι αμέσως μετά, όταν τελειώσει η νυχτερινή παρέλαση, το κέφι, η διασκέδαση θα συνεχιστεί στα νυχτερινά μαγαζιά, ενώ πολλά από τα πληρώματα έχουν διοργανώσει τα δικά τους πάρτι. Όλα αυτά αποτελούν απλά την προθέρμανση για την αυριανή μεγάλη παρέλαση. Ακριβώς, αυτό είναι μια προθέρμανση. Ο κόσμος παίρνει τον ρυθμό του καρναβαλιού και πάλι, όπως είπες πολύ σωστά, είναι η προθέρμανση. Αύριο η μεγάλη παρέλαση θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι, θα ολοκληρωθεί στις 9:30 και αμέσως μετά θα έχουμε και την τελετή λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού, όπου οι διοργανωτές εδώ του Δήμου υπόσχονται ένα μοναδικό υπερθέαμα με πυροτεχνήματα στο μόλο του Αγίου Νικολάου, εδώ στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Μοναδικές στιγμές λοιπόν στην Πάτρα, ρεκόρ επισκέψεων 20ετίας από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Στρατουλάκος, και όπως βλέπετε το κέφι περισσεύει. Αυτά λοιπόν προς το παρόν από την Πάτρα, και πάμε τώρα να δούμε πώς γιορτάζουν και εδώ στην Αθήνα με διάφορες εκδηλώσεις στο κέντρο αλλά και στους κατατόπους δήμους. Η Άρτεμις Μάντη στην Νίκαια. Άρτεμι. Ναι, και όπως θα δεις τώρα και εσύ, Γιάννη, όσοι δεν πήγαν στην Πάτρα γιορτάζουν εδώ στην Αθήνα, στην Νίκαια. Το Γλέντι καλά κρατεί. Έχει στηθεί από τις 7 η ώρα ο χορός, έχει πάρει θέση η ορχήστρα και όπως βλέπετε και τα σύνολα του Δήμου, τα χορευτικά, αλλά και απλοί πολίτες όλων των ηλικιών και παιδάκια αντιμένα χορεύουν από τις 7 η ώρα στο καθιερωμένο παραδοσιακό Γλέντι που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, το οποίο βέβαια τους έλειψε όπως φαίνεται πολύ τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του κορονοϊού. Τώρα, όπως λένε, θα καθίσουν όσο πάει. Όσο υπάρχει κέφι, θα κάθονται. Περιμένουν και το σοου πυροτεχνημάτων. Ωστόσο, βέβαια, όλοι περιμένουν και την αυριανή ημέρα που θα κορυφωθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Σε ευχαριστούμε, Άρτεμι.